αντιδήμαρχος. Ρε άνθρωπε του Θεού, γιατί περνάς μέσα, αφού είσαι απαγορευτικό. Έχει. Προχθές παρέλειγμα σας πάτησα το κινητό και δεν κάνατε παρατήρηση. Μα του πεις ρε, να πάρετε εσείς τη δημοτική αστυνομία. Αφού είχε απαγορευτική πυραγίδα, που πάτε. Χτύπησε ένα παιδάκι, ένα μωρό, με το καροσάκι που είναι εκεί τα πιο πολλά παιδικά μαγαζιά του Ηρακλείου. Αλλά συγγνώμη για τον σχολείο, αλλά έχω στεναχωρηθεί και εκνευριστεί πάρα πολύ. Συγχρόνω. Και το χτύπησε το αυτοκίνητο και εκείνη τη μέρα ήταν κι ένα άλλο συνάδελφο αντιδήμαρχο μπροστά. Και του έχει απαγορευτική πυραγίδα. Πολύ τι σου κάνω. Τι να μου κάνει. Ο κύριος τα ξέρει πάρα πολύ καλά που επικαλέστηκα τη γνώμη του προηγουμένως. Τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Υπάρχει το απαγορευτικό, ξέρετε τι είναι. Αυτό είναι το τοποθετής ο Δήμος. Υπάρχει αυτό το σήμα. Που το διαβάζουν τα παιδάκια τώρα που κάνουν τα μαθήματα οδική συμπεριφορά. Και το γνωρίζεις, το απαγορεύεται να μπει αμάς. Ήρθε απλώς ένας Αθηναίος που έβαζε το μαγαζί και ξέρεις μου, Βασίλη, έχει απαγορευτικό, δεν μπαίνω μέσα. Ο Αθηναίος. Οι δημότες της πόλης μας, κύριε Βασιλάκη, πού είσαστε μπροστά και εσείς τι κάνουν. Η δημοτική αστυνομία τι κάνει. Και λέτε τώρα θα παραμείνει όπως έχει. Δηλαδή τώρα θα βγάλει το απαγορευτικό και θα το κάνει μια κυκλοφορία. Αυτό λέει ο κύριος Ρέτσος, θα κάνει το απαγορευτικό. Και εφόσον είμαι έτοιμη γι' αυτό, γιατί βάλετε απαγορευτική πυράκιδα. Τι να περνάει. Και ξέρετε κάτι, εάν δεν γινόταν αυτό που έγινε τα Χριστούγεννα και την χρονιά του 2010, ξεσηκωθήκανε οι άνθρωποι για να δουλέψουν στα μαγαζιά τους και ζητήσανε τι, την εφαρμογή των νόμων και του αυτονόητου. Δηλαδή να μην εμπαρκάρουν αυτοκίνητα και μηχανάκια, να μην περνάνε αυτοκίνητα για να λειτουργήσει ο δρόμος ως πεζόδρομος. Και δεν ζητήσανε χάρη από κανένα, κύριε Βασιλάκη. Διότι εδώ φαίνεται τα ξεχνάμε, αλλά πρέπει να τα πούμε. Το 2006, μάλλον το 5, αυτοί που ξεκίνησαν πρώτοι την ιστορία για να γίνει πεζόδρομος, ήταν οι κάτοικοι και οι κρασαματάρχες της Κατεχάκη. Υποβάλαν αυτοί το αίτημα και ό του θαύματος πρωτόγινε η Αργυράκη. Προσέξτε, πρωτόγινε και τι αποφάσισε η Δημαρχιακή Επιτροπή το 2006. Η 303, τι ξέρετε. Τι είπε η Δημαρχιακή Επιτροπή, να γίνει πεζόδρομος η Κατεχάκη. Υποβάλαν ένσταση από την πλευρά του κυρίου Παπαδάκη κλπ. Κρίθηκαν οι ενστάσεις. Κρίθηκαν οι ενστάσεις. Και τι είπε το Δημοτικό Συμβούλιο στις ενστάσεις αυτών που έχουν τα πάρκι. Γιατί κύριοι διαμαρτύρεστε τώρα, αφού ξέρατε πως είναι διαμορφωμένο το σχέδιο πόλης της παλιάς πόλης. Γιατί εγκαταστήσετε τις επιχειρήσεις σας. Ορίστε το δρόμο. Πρώτα. Δεύτερον, μιλάτε για τον κύριο Ανεξάκη που έκανε. Τι είναι ο κύριος Ανεξάκης στην Οδός Κατεχάκη. Πού το κύριε εδώ, κύριε Ανεξάκη. Εδώ είμαι. Πού είσαι στην Οδός. Το οικόπεδό μου. Πού. Πού είσαι. Και δεν είναι δυνατόν να γίνει πεζοδρόμιο η υπηρεσία στην πληροφορία. Δεν θα υπάρχουν πεζοδρόμια. Θα παρκέρουν πιέφρα τα αυτοκίνητα. Τώρα υπάρχουν πεζοδρόμια και δεν παρκέρουν τα αυτοκίνητα. Ήταν 50 μαγαζιά και έχουν κλείσει 25. Είχαμε 100 ανθρώπους. Υπαλλήλους και ζήτημα να υπάρχουν 15 στα μαγαζιά αυτά που μείναν. Γιατί κλείσαν. Ύστερα, τα δυο αυτά πάρκι που είναι που για αυτά κάνετε, το ένα πάρκι πιστεύω δεν πληρώνεται τίποτα, ούτε δημοτικά τέλη πληρώνεται τίποτα. Το ένα. Λοιπόν, το γνωρίζανε ότι θα γίνει πεζοδρόμηση όταν πήραν την άδεια. 2002. Τώρα γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ ελάτε να σας ακούσω και από εκεί πέρα κουμάντο για όλο το Ηράκλειο κάνει ο Ρέντζος. Και δεν παίζει ρόλο κανένα άλλο εκτό από αυτόν. Μαλόλια. Τον επικαλείστε και τα κρεμάτε όλα πάνω του. Εδώ η Δημοτική Αρχή και όλοι οι πολίτες και οι επιχειρηματίες παίζουν κανένα ρόλο. Μετράει η απόφασή τους. Ή ο κύριος Ρέντος εξ αποστάσεως θα κανονίζει τις τύχες μας. Τον επικαλείστε συνεχώς. Και φαίνεται εδώ ότι είναι μια συνάντηση παροδία. Μιλάμε. Ελάτε να σας ακούσω, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι λέει ο Ρέντος. Αυτό εισπράττω εγώ από εσάς. Πείτε μου τα. Και έτσι για να πείτε ότι τάπατε και εγώ θα κάνω τη λέει ο Ρέντζος. Και σας ρωτώ λοιπόν, που πολύ σωστά γίνεται η αλλαγή της ρύθμισης στην Καλοκαιρινού. Που πολύ σωστά αλλάζει η πρόταση του Ρέντζου, το να γίνει διπλής κυκλοφορίας η Καλοκαιρινού, με το να κατεβαίνουν λεωφορεία και να ανεβαίνουν και να κόβουν από τα κούτια της αριστερά κτλ. Πολύ σωστά το αλλάξατε και θα αλλάξει και θα γίνει μια πανέμορφη οδός η Καλοκαιρινού.
Εκεί πώς αλλάζει λοιπόν η απόφαση του Ρέντζου και δεν αλλάζει για την Κατεχάκη όταν υπάρχει ομοφωνία, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις και συγκεκριμένα συμφέροντα ελάχιστα, που και πάλι δεν είναι τόσο σημαντικά όσο θέλουν να παρουσιαστούν, να μην αλλάζει για την Κατεχάκη. Πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα Ηράκλειο το οποίο να έχει λειτουργικότητα, να είναι αισθητικά ωραίο και κατ' επέκταση να ανεβάσουμε την εμπορικότητα της πόλης του Ηρακλείου. Μια πόλη που έχει μια πραγματικά μεγάλη και μακραίωνη εμπορική ιστορία. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να συνεργαστούν πολλά πράγματα και πολύ παράμετρα. Για να εξειδικεύσω το θέμα στην οδό Κατεχάκη, στους κατασκευαστές της οδού, θέλω να πω ότι υπάρχει μια συνέχεια δρόμου που ξεκινάει από την Αργυράκη, συνέχεια δρόμου, μέσα από μια οδική αρτηρία που είναι η Ήδης. Ξεκινάει λοιπόν μια οδική αρτηρία, ένας πεζόδρομος που είναι η Αργυράκη και έχει μια συνέχεια και φτάνει μέχρι την Αγίου Μηνά. Αυτή η συνέχεια της εμπορικότητας της πόλης και της αισθητικής της πόλης και θέλετε και γενικότερα των πολλών παραμέτρων της πόλης που έχουν σχέση με τη λειτουργικότητα της πόλης, θα τη δούμε σαν μια συνέχεια. Δηλαδή θα δούμε από την Αγίου Μηνά ένα εμπορικό δρόμο που ξεκινάει από εκεί και καταλήγει στην οδό Ήδης, έτσι σαν μια συνέχεια. Αργυράκη και Κατεχάκη πάνε μαζί. Από το 1962 είμαι στο δρόμο αυτό. Αυτός ο δρόμος παλαιότερα λεγόταν Πλατής Ογκάκης. Δηλαδή ήταν ο πιο φαρδής δρόμος του Ηρακλείου. Τώρα τι γίνεται? Τώρα για 10 χρόνια μας κοροϊδεύει ο Δήμος ότι θα τον κάνει πλακόστρωτο. Τώρα βγάλανε να τον κάνουν ήπιας κυκλοφορίας. Ήπιας κυκλοφορίας, τα μαγαζιά δεν τα συμφέρει να γίνουν. Διότι θα περνάνε αυτοκίνητα, θα παρκέρουν αυτοκίνητα πάλι. Όπως γίνεται σε όλους τους δρόμους αυτούς που έχουν ονομάσει ήπιας κυκλοφορίας. Είναι 50 καταστήματα, είχε 100 υπαλλήλους εκεί. Ήταν. Τώρα ζήτημα να έχουν μείνει 25 μαγαζιά, έχουν κλείσει, διότι δεν μπορούν να περάσουν. Ειδικά έχει παιδομάγαζα εκεί πέρα και έρχονται οι κυρίες τα καροτσάκια και δεν μπορούν να μπουν μέσα από τα διάφορα ματωσακό και διάφορα ποδήλατα και οτιδήποτε, ή αυτοκίνητα παρκέρουν και χάμουν. Πάντως βλέπουμε ότι έχει ειδικά στο θέμα και με τους πολίτες εκεί πέρα που έχουν σπίτια. Σπίτι έχει ένας, ο οποίος είναι στην οδός Καρτερού, δεν είναι στην οδός Κατεχάκη. Και αυτός λέει ότι δεν θα μπορεί να πηγαίνει τα ψώνια που παίρνει από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι του. Μα τι θα γίνει τελικά, ακούμε για συμφέροντα, ακούμε για... Βεβαίως, τα συμφέροντα είναι τα δύο πάρκινγκ τα οποία έχουν. Ένα υπαίθριο πάρκινγκ που δεν γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί πέρα και ένα άλλο πάρκινγκ το οποίο είναι στα Πταράδικα. Το οποίο έχει άλλη πρόσβαση. Έχει από τις 1821 να πάει. Να περάσουμε. Τι λέτε στον Δήμαρχο? Στον Δήμαρχο λέω τις υποσχέσεις που μας έχει πει τόσες φορές που έχουμε πάει στο γραφείο του να τις κάνει. Μας είπε πεζόδρομος, δεν μας είπε ήπια κυκλοφορίας ποτέ. Ωραία.